Μένουμε σταθεροί στην αρχική μας απόφαση εδώ και 1,5 χρόνο περίπου ως Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου δεν μπορούμε να κάνουμε αποδεκτό το φαινόμενο της άναρχης επέκτασης των υποδομών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε είναι ανεμογεννήτριες είτε είναι φωτοβολταϊκά, στην περιφέρειά μας, διότι σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργούνται σοβαρές ζημιές σε υφιστάμενες δραστηριότητες, σε υφιστάμενους επαγγελματίες. Αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε να συμβαίνει εις βάρος των συμπολιτών μας. Έχουμε ζητήσει και ως Συμβούλιο αλλά και ο ίδιος προσωπικά από τους αρμοδίους υπουργούς να λάβουν τις απαραίτητες μέρημνες που αφορούν την εκπόνηση και την ψήφιση του νέου ειδικού χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές, το οποίο είχαν υποσχεθεί οι αρμόδιοι υπουργοί ότι θα είχε ολοκληρωθεί το 2021, αλλά έχει καθυστερήσει μέχρι και αυτή τη στιγμή. Επιμένουμε σε αυτή την αξίωσή μας. Θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και πιστεύω ότι θα επιβεβαιώσουμε την αρχική μας θέση και μάλιστα θα διερευνήσουμε και κάθε άλλη δυνατότητα που μας δίνεται από την νομοθεσία για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας που θίγονται. Δεν είμαστε εναντίον αυτής της τεχνολογίας, δεν είμαστε εναντίον αυτών των υποδομών. Αντιθέτως, είμαστε κι εμείς ως περιφέρεια μέσα από τις ενεργειακές κοινότητες που έχουμε συγκροτήσει ενδιαφερόμενοι να στήσουμε κι εμείς είτε φωτοβολταϊκά, είτε ανεμογεννήτριες, είτε υδροελεκτρικά, αλλά με μία σειρά, με ένα σχέδιο και πάντοτε προς όφελος των συμπολιτών μας.